μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, Μιφιλία Σαριδάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το νεακρήτη.gr. Τέλος στην ταλαιπωρία και τις ουρές χιλιομέτρων στην Εθνική, καθώς παραδόθηκε σήμερα και επισήμως το τμήμα Γούρνες Χερσόνησος παρουσία του Υπουργού Χρήστου Σπίρτζη. Πρόκειται για έργο 9 χιλιομέτρων και 50 εκατομμυρίων ευρώ στα πρότυπα ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί στην Κρήτη για τα επίσημα εγκαίνια του δρόμου και δύο ακόμη έργων. Το ημερολόγιο κατέγραφε 10χρονο στη φρίκη που βίωνε από τον θείο του, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση του αγοριού. Ο 59χρονος που προφυλακίστηκε αρνείται τις κατηγορίες, ενώ η σύζυγός του κατέρευσε στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Και το γύρο του διαδικτύου κάνει είδηση ότι δύο αλλοδαπές γυναίκες που είχαν γνωριστεί και ερωτευτεί στην Κρήτη αντάλλαξαν όρκους αγάπης στο νησί μας. Η τελετή έγινε στην παραλία της Κάτω Ζάκρου και ακολούθησε γλέντι με την συνοδεία της κρητικής λύρας. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο νεακρήτη.gr και ακολουθήστε μας στα social media. νεακρήτη.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.